Στα Γιάννα, ο Πάσης υποδέχτηκε τη Βέρεια μπροστά σε άδειες εξέδρες λόγω της τιμωρίας των δύο αγωνιστικών. Όσοι οπαδοί όμως έπιασαν θέσεις στις γύρω ταράτσες, απόλαυσαν πολλά γκολ. Στην πρώτη καλή φάση, κεφαλιά του Κότσιου εξωτερώθηκε από τον Τζιπουρό. Το σκορ άνοιξε στο 13ο λεπτό όταν ο Τζάνης βρήκε ωραία τον Σιαλμά και αυτός νίκησε τον Κατημύρη. Η Βέρεια έχασε την ευκαιρία να ισοφαρίσει με το σούτ του Μπλαζεύσκη που δεν βρήκε στόχο και στο 59 ο Πας πέτυχε το 2-0. Από τη σέντρα του Τζάνι, ο Μπακαγιώκο με κεφαλιά σημάδεψε το οριζόντιο δοκάρι, η μπάλα έσκασε πάνω στη γραμμή του τέρματος και ο διαιτητής έδειξε σέντρα. Η μπάλα πάντως δεν φαίνεται να έχει περάσει τη γραμμή. Στο 63 το σούτ του Ανδράλα σταμάτησε στο δοκάρι του Κατημύρη. 6 λεπτά αργότερα και πάλι από τα πόδια του Τζάνι, η μπάλα κατέληξε στον Μπακαγιώκο που με το δεύτερο προσωπικό του γκολ πέτυχε το 3-0. Στο 74 ο Ιβοριανός επιθετικός τροφοδότησε με τη σειρά του τον Ντεβινσέντι που πέτυχε εύκολα το 4-0 και ήταν ο ίδιος που έδωσε στο 80 λεπτό την πάσα στο Μανώλη Σκούφαλη για το τελικό 5-0. We saw that football can be very easy also. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος γιατί αρκετές φορές προσπαθήσαμε να παίξουμε ένα καλό ποδόσφαιρο με δύο επαφές τις περισσότερες φορές και να το κάνουμε πιο εύκολο για μας. Η έκθεση του σκορ δεν επιτρέπεται. Δεν μου επιτρέπει να κάνω σχόλια περισσότερο για τον αγώνα. Το μόνο που νιώθουμε ότι είναι μεγάλος έκταση αν αναλογιστούμε την αγωνιστική παρουσία των δύο ομάδων.